Για πες, κοιτάς πίσω και τι, και τι σκέφτεσαι. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και πολύ χαρούμενη για τη ζωή που έχω κάνει και για τις επιλογές μου. Δηλαδή, έχω υπάρξει και τυχερή, γιατί δεν είχα βασικές και ουσιαστικές δυσκολίες και δυστυχίες και προβλήματα. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχω ζήσει μόνο μία απώλεια και μία φυσική απώλεια. Δηλαδή, έχω χάσει τον παππού μου σε ηλικία 86 χρονών. Επομένως. Τύχη είναι αυτό. Είναι τύχη. Είναι τύχη. Μεγάλωσα, είχα πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Μεγάλωσα σε μια όμορφη οικογένεια. Δεν έχω στείλει τίποτα στη ζωή μου, τίποτα. Από αυτό είμαι ευλογημένη. Αλλά και απ' την άλλη όμως, θεωρώ ότι και όλες οι επιλογές που έχω κάνει, σωστές ή λάθος, έπρεπε να γίνουν. Και έχω ευχαριστηθεί τα λάθη μου. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, κοιτάω πίσω για τα λάθη μου, τα έχω ευχαριστηθεί. Πες μου λίγο για τις νευρώσεις αυτής της δουλειάς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, διόρθωσέ με όπου διαφωνείς, αλλά έχει έναν ναρκισισμό που τρέφεται διαρκώς από την έκθεση, έχει μια ανασφάλεια. Με αυτές τις νευρώσεις εσύ πώς τα πήγες και πώς τα πας και τώρα? Η είσοδός μου στον χώρο έγινε λίγο παράδοξα και αντίστροφα. Δηλαδή, είδα το κακό πρόσωπο πρώτα και όχι το καλό. Δεν είχα το περιθώριο να αυτοθαυμαστώ. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι, έμεινες γιωμένη. Είχα την υποχρέωση να σταθώ στον εαυτό μου σε μια περίοδο που το αμφισβητούσαν όλοι. Άρα αυτό δεν σου αφήνει σε καμία περίπτωση περιθώριο αυτοθαυμασμού. Άρα και να θέλεις, δεν μπορείς να καλλιεργήσεις τα ενοικιαστικά σου στοιχεία περισσότερο από όσο πρέπει, ίσα-ίσα, που ισοπεδώνονται. Αυτό ήταν ένα καλό. Γι' αυτό σου λέω ότι μερικές φορές νιώθω ευλογημένη που έχω νιώσει αυτή την εμπειρία και που έχω ζήσει όλο αυτό έτσι όπως το έχω ζήσει. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Και με τα δύσκολα του και με τα περίεργα. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Επομένως, απομυθοποίησα από πάρα πολύ νωρίς αυτό το παραμυθάκι. Από πολύ νωρίς. Τους ανθρώπους σε αυτό το χώρο γίνονται διάφορα με τα μαλλιά μου, αλλά. Αρχίζουν τα μποφόρ και ανεβαίνουν. Τους ανθρώπους σε αυτό το χώρο που επίσης αντιμετωπίζουν και εκείνοι τους δικούς τους δαίμονες και τις δικές τους νευρώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμώ αφάνταστα σε αυτό το χώρο. Θες να μας πεις? Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Okay. Το ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί που εκτιμώ. Πολύ συνειδητά και πολύ ξεκάθαρα και αποφασιστικά. Δεν έχω πολλούς φίλους από πολλά παρεδώσεις με το χώρο. Είμαι σαφώς πολύ ευγενική και φιλικά προσκύμενη προς όλους, αλλά για μένα ο χώρος τελειώνει όταν φεύγω από το γραφείο. Αυτά και τα δύο που ανέφερες ανήκουν σε ένα κομμάτι δουλειάς που φέτος μάλλον δεν χωράει στο φορμάτι της εκπομπής. Φέτος κάνετε κάτι άλλο, κάτι που κρατάει συντροφιά, που είναι χαρούμενο, που είναι πολύχρωμο, έτσι. Το άλλο θες να το ξανακάνεις κάποια στιγμή? Δεν έχω επιλέξει τυχαία κι αυτό. Είναι το αναζήτησα κι εγώ, έτσι. Δηλαδή, μετά το παιδί ήθελα κι εγώ να έχω χρόνο, αλλά και διάθεση αντίστοιχη για να μπορώ να αφιερώσω στο παιδί. Δεν είναι, ξέρεις, όταν επεξεργάζεσαι τέτοιες ιστορίες, τα παίρνεις λίγο μέσα σου βαθιά και όταν είσαι και άνθρωπος που σε νοιάζει πως νιώθηκε απέναντί σου, υπήρχαν μέρες που γίναρα στο σπίτι μου και δεν λιώμουν, ας πούμε.